Σαββατοκύριακο, Προοδευτική Συμμαχία. Είστε ικανοποιημένος από τα μηνύματα, από τη συμμετοχή σε σχέση με αυτό το άνοιγμα που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Πέρα από τις όποιες προβλέψεις και τις εκτιμήσεις που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, όλη η προηγούμενη εβδομάδα και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο ήταν πολύ ικανοποιητική για μας. Και τα νέα που φαίνονται ότι έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα θα μας κάνουν πολύ πιο χαρούμενους. Και ήταν πολύ θετική η συγκέντρωση του Σάββατου, γιατί και το πολιτικό της μήνυμα, αλλά και ο όγκος αυτής της συγκέντρωσης, που και εμείς δεν περιμέναμε τόσο πολύ κόσμο, ήταν πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο. Και δίνει, νομίζω, το πολιτικό μήνυμα και σε όσους θεωρούν ότι ήμασταν μία παρένθεση και φεύγουμε και έρχονται κάποιοι άλλοι, αλλά και σε όσους θεωρούν ότι τα όσα λένε κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι αυτά που έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, και αυτό φάνηκε κανονικά το Σάββατο. Αυτό, τώρα θα απαντήσετε, κύριε Σπυράκη, γι' αυτό. Αυτό που σας κατηγορούν είναι ότι με παλιά υλικά προσπαθείτε να δημιουργήσετε μια προοδευτική συμμαχία στην κεντροαριστερά και είναι στελέχη του παρελθόντος. Και όπως λέει και το κίνημα αλλαγής, από το ράφι τους πήρατε. Κοιτάξτε, έχει υποθεί τόσες φορές, έχει υποθεί αυτό το επιχείρημα και έχουμε απαντήσει τόσες πολλές φορές που είναι μονότονο και κουράζει και τους τηλεθεατές. Εμείς κάνουμε μια έκκληση εδώ και πάρα πολύ καιρό, και σε αυτή την έκκληση έχουν ανταποκριθεί πολιτικοί, πολίτες, στελέχη, απλοί άνθρωποι. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν αυτή τη λογική περί παλαιών υλικών. Στελέχη τα οποία ήταν παλαιότερα σε άλλους πολιτικούς χώρους έχουν αποφασίσει να συμπορευτούμε σε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν αυτή την κριτική, και δεν καταλαβαίνω σε καμία περίπτωση την απαξίωση ανθρώπων οι οποίοι, όταν ήταν τα προηγούμενα χρόνια σε άλλα κόμματα ή σε άλλους φορείς, είχαν μια μεγάλη προβολή από συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πολιτικούς χώρους, ενώ τώρα που κάναμε μια άλλη πολιτική επιλογή και πολύ καλά κάνανε, κάποιους θα δουν να τους απαξιώσουν. Εμείς για κάθε άνθρωπο λέμε ότι έχει συγκεκριμένη πολιτική πορεία, συγκεκριμένες ευθύνες, συγκεκριμένα θετικά και αρνητικά, και είναι πολύ καλό που τώρα είμαστε σε ένα κοινό ποτάμι, σε μια κοινή πορεία. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι ευρωεκλογές έχουν σίγουρα ευρωπαϊκή ατζέντα, κυρίως. Βεβαίως στίγουν και εθνικά ζητήματα. Αλλά σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά ζητήματα που έχουν σχέση και με τα ελληνικά, εγώ θέλω να θυμίσω τις δηλώσεις του Προέδρου του Eurogroup, του κ. Σεντένο, του Μάριο Σεντένο. Δεν είναι κάποιος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιος τέλεχος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Θέλω να θυμίσω το πώς αντιδρούν οι αγορές στο θέμα των ελληνικών ομολόγων, όπου έχουμε στο δεκαετές τόση περίπου 9 ποσοστιαίων μονάδων που φτάνουμε στα όρια του 2006, τις συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει για την εξαγορά του δανείου του Δουνουτού. Άρα δεν καταλαβαίνω πώς αυτό το αφήγημα ταιριάζει με τα πολιτικά επιχειρήματα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ σέβομαι. Η κυρία Σπυράκη είπε ότι δεν είμαστε σε μια κανονικότητα και έθεσε κάποια θέματα. Σε μια κανονικότητα της δεν είμαστε, όπως τη θεωρεί η Νέα Δημοκρατία. Τους φόρους, ναι, ναι. Ναι, είμαστε αυτό. Σε μια κανονικότητα σε ό,τι αφορά τις πολύ θετικές εξελίξεις στην οικονομία. Και σας είπα, το εάν είμαστε σε μια κανονικότητα ή όχι με τα ομόλογα είναι κάτι δεδομένο. Άλλο πράγμα είναι η πολιτική εκτίμηση. Εάν είμαστε σε μια κανονικότητα για το θέμα των 120 δόσεων, για το θέμα της πρώτης κατοικίας, που καταφέραμε και φέραμε το νομοσχέδιο και τελείωσε αυτή η ιστορία, έρχονται 120 δόσεις μέχρι το Πάσχα, έρχεται η εξαγορά του δανείου του Δουνουτού. Δηλαδή, τι άλλο περιμένανε για να μας πούν για κανονικότητα? Καταλαβαίνουμε εμείς την πολιτική αμηχανία και το πρόβλημα στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, που πολλές φορές καθορίζει την πολιτική της ατζέντα από το τι θα της πούν φιλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αλλά εμείς έχουμε μια διαφορετική πολιτική ατζέντα και άλλα επιχειρήματα στο ελληνικό λαό. Και πολύ σωστά η κυρία Σπυράκη αναδεικνύει τις διαφορές που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρώπης μεταξύ του πόλου που θέλουμε να δημιουργήσουμε εμείς και του πόλου της δεξιάς και της ακροδεξιάς που σχηματίζεται, διότι τις ευρωεκλογές. Η Νέα Δημοκρατία είναι ακροδεξιά, είναι πόλος που έχει μέσα και ακροδεξιά στοιχεία? Τώρα τι να συζητάμε, το αυτονόητο. Η Νέα Δημοκρατία έχει μέσα στελέχη τα οποία έχουν ξεκινήσει από το χώρο της ΕΠΕΝ του Παπαδόπουλου και μέχρι πρόσφατα στο Λάος και σε άλλους πολιτικούς χώρους. Και δεν είναι ότι έχει αυτά τα στελέχη μέσα, είναι ότι αυτά τα στελέχη καθορίζουν δυστυχώς και την πολιτική ατζέντα, τη φρασιολογία, την οτροπία της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι για το οποίο τα ίδια τα στελέχη της, εγώ δεν θέλω να αρχίσω να λέω τι λέει ο κύριος Δένδιας, τι λέει ο κύριος Βουλγαράκης, τι λέει άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Τα εξηγούν αυτά τα ζητήματα και πολύ καλά κάνουν. Άρα το δίλημα είναι αυτό το πολιτικό που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, απέναντι στην ακροδεξιά, στον νεοφιλελευθερισμό, δηλαδή σε αυτές. Το δίλημα είναι τι Ευρώπη θέλουμε. Αν θέλουμε μια Ευρώπη της λιτότητας και αν θέλουμε μια Ευρώπη των μηχανισμών που μας οδηγήσαν στα μνημόνια και στην καταστροφή, ή αν θέλουμε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, όπως την εκφράσαμε εμείς στο θέμα του προσφυγικού, αν θέλουμε μια Ευρώπη των κοινωνικών παροχών και αν θέλουμε μια Ευρώπη που θα στρέψει
προς τα αριστερά, προς τα ζητήματα της αριστεράς και της οικολογίας, τις πολιτικές της δυνάμεις. Διότι εμείς θεωρούμε ότι αν οι πολιτικοί σύμμαχοι της Νέας Δημοκρατίας κυριαρχήσουν σε επίπεδο Ευρώπης, θα είναι μια μαύρη μέρα για την Ευρώπη και δεν θα είναι τίποτα καλό για τον ελληνικό λαό. Κυρία Σπυράκη. Η ατζέντα που βάζει ο κ.